Αλλά οι συνέπειέ του αφορούν τόσο την πατρίδα μα, όσο και του πολίτε. Και απέναντι στα προβλήματα απαιτούνται γρήγορε και άριστα μελετημένε αποφάσει. Απαιτείται ισχυρή πολιτική βούληση και μηχανισμό τάχιστη πραγμάτωση των αποφάσεων αυτών, ώστε να μειωθεί σταδιακά η ένταση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Ελλήνδε και οι Έλληνε στην καθημερινότητά του. Η κοινωνία απαιτεί πρακτικέ λύσει. Η κοινωνία απαιτεί πολιτικό πραγματισμό. Όχι θεωρίε. Όχι αερολογίε, όχι δημιουργία νέων πολιτικών και κοινωνικών αδιεξόδων. Η αντιπολίτευση, εγκλωβισμένη σε μικροκομματικού υπολογισμού, παροχημένε ιδεολογίε, αποκομμένη στην ουσία από τι αγωνίε των πολιτών και αδιάφορη για τη διεθνή πραγματικότητα, προτιμά να σηκώνει σκόνη και θόρυβο, που καμιά βελτίωση στην καθημερινότητα των ανθρώπων δεν φέρνουν. Γι' αυτό και οι πολίτε αποδοκιμάζουν αυτέ τι πρακτικέ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ήταν η εβδομάδα που πέρασε. Ενώ η αντιπολίτευση αναλώθηκε και την περασμένη εβδομάδα σε ένα κρεσέντο παραγωγή ρητορία και λόγων χωρί αντίκρισμα, η κυβέρνηση παρήγαγε απτό και ορατό έργο που έρχεται να απαντήσει στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτε, στα προβλήματα που μα έβαλαν οι μεγάλε κρίσει και να βελτιώσει τι ζωέ όλων μα, μειώνοντα κατά το εφικτό το αποτύπωμα των προβλημάτων στην καθημερινότητα και στη ζωή των πολιτών. Θα επιχειρήσω ένα σύντομο και περιεκτικό απολογισμό ώστε να φανεί με τεκμήρια πώ, από τη μια, η κυβέρνηση αξιοποιεί το χρόνο για να δώσει απαντήσει στα προβλήματα των πολιτών, την ώρα που η αντιπολίτευση τον σπαταλά ανωφέλο τόσο για την κοινωνία όσο και για την πατρίδα. Ξεκινώ το κεφάλαιο τη οικονομία. Η νέα μεγάλη επένδυση Cloud Region τη Google μετατρέπει σε ψηφιακή πύλη τη χώρα μα και εκτιμάται ότι θα προσθέσει πολλαπλασιαστικά στην ευρύτερη οικονομία 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Και 20.000 έμεσε θέσει εργασία μέχρι το 2030. Δεύτερον, η Ελλάδα ολοκλήρωσε νωρίτερα του αναμενωμένου 28 μεταρρυθμιστικά επενδυτικά ορόσημα του Ταμείου Ανάκαμψη και μπορεί να εκταμιεύσει νωρίτερα από τι υπόλοιπε χώρε τη δεύτερη και μέρο τη τρίτη δόση του Ταμείου Ανθεκτικότητα και Ανάκαμψη ύψου 3,6 δισεκατομμυρίων ευρώ μέχρι το τέλο του 2022. Και τρίτον, Παρά τη διεθνή οικονομική αβεβαιότητα, το οικονομικό κλίμα βελτιώθηκε τον Αύγουστο σε σχέση με τον Σεπτέμβριο στη χώρα μα, ενώ υποχώρησε στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ο Σεπτέμβρη, δε, έκλεισε με αύξηση σχεδόν 50% των τουριστικών αυξήσεων και των εισόδων σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2019. Έρχομαι σε θέματα που αφορούν την κοινωνία. Λειτουργήσαν τα νέα ψηφιακά ΚΕΠΑ, που δίνουν τέλο στην ταλαιπωρία τη ντροπή. Που υφίσταται ω σήμερα τα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειέ του, προκειμένου να λάβουν την αναγκαία κρατική υποστήριξη. Δεύτερον, απονεμήθηκε ήδη το 97% των εκκρεμών συντάξεων, με στόχο στο τέλο Οκτωβρίου να εκλείψει εντελώ αυτή η απαράδεκτη παθογένεια του ασφαλιστικού μα συστήματο. Τρίτον, για πρώτη φορά θεσμοθετήθηκε η χορήγηση προφυλακτική αντιρετροϊκή αντι αγωγή με νόμο του κράτου για τον ιό HIV. Και τέταρτον, αναρτήθηκε σε δημόσια διαβούλευση ο νέο μηχανισμό εναέρεια διάσωση για πρωτογενή διακομιδή τραυματιών και ασθενών σε δομέ υγεία. Έρχομαι στην ενότητα τη ασφάλεια και τη άμυνα. Χάρη στην καλά σχεδιασμένη και συνεπή κυβερνητική πολιτική που εφαρμόζεται με νομοθετικέ και με άλλε παρεμβάσει από το 2019 και μετά, ξεριζώθηκε ένα ακόμα άβατο ανομία στι φοιτητικέ αιστείε τη Πανεπιστημιούπολη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Και δεύτερον, εντάχθηκε στο οπλοστάσιο του πολεμικού μα ναυτικού η πυραυλάκατο που φέρει το όνομα του ήρωα των ημείων, αντιναβάρχου Παναγιώτη Βλαχάκου. Στο κομμάτι τη ενεργειακή κρίση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε ω κοινό ευρωπαϊκό κανονισμό τον ελληνικό μηχανισμό ανάκτηση υπερεσόδων από τι εταιρείε ενέργεια, δίνοντα σαφή απάντηση σε τους αερολογούσαν όλο το προηγούμενο διάστημα είτε για το ιβυρικό μοντέλο, είτε για ανεφάρμοστες ιδέες περί στη Λιανική. Δεύτερον, η ΔΕΠΑ Εμπορία ολοκλήρωσε μια πάρα πολύ σημαντική συμφωνία με την Γαλλική Total, που εξασφαλίζει ενεργειακή επάρκεια φυσικού αερίου στη χώρα μα ως το Μάρτιο του 2023, ακόμη και αν αντιμετωπίσουμε το ακραίο σενάριο διακοπή του ρωσικού φυσικού αερίου, ολική διακοπή του ρωσικού φυσικού αερίου προ τη χώρα μα. Τρίτον, τέθηκε σε εμπορική λειτουργία ο αγωγό φυσικού αερίου IGB, που διαφοροποιεί τι πηγέ τροφοδοσία τη ευρύτερη περιοχή, οδηγώντα σε σταδιακή απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Από όλα αυτά, προκύπτει ότι η κυβέρνησή μα, σε αντίθεση με την αντιπολίτευση, αποτελεί σταθερά παράγοντα και μέρο τη λύση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Ελληνίδε και οι Έλληνε. Αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα γρήγορα και αποφασιστικά, με απόλυτη συνέστηση τη σοβαρότητα αλλά και του βαθμού δυσκολία που έχουν βάλει στη ζωή του λαού μα. Έρχομαι τώρα στην επίσκεψη τη Αντιπροέδρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τι αξίε και τη διαφάνεια, τη κυρία Γιούροβα, που ολοκληρώθηκε την περασμένη Παρασκευή, μετά την ολοκλήρωση τη επίσκεψη τη κυρία Γιούροβα, θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίηση τη κυβέρνηση, κάτι που διατύπωσε και ο Πρωθυπουργό κ. Μιτζοτάκη στη συνάντησή του με την Πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το επίπεδο τη συνεργασία μεταξύ τη χώρα μα και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά τα θέματα των ευρωπαϊκών αξιών και τη διαφάνεια. Υπογραμμίζεται ότι στη συνάντηση που είχε στο μέγαρο Μαξίμου με την Αντιπρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τι Αξίε και τη Διαφάνεια, την κυρία Γιούροβα, ο Πρωθυπουργό τόνισε τη σταθερή προσήλωση τη Ελλάδα στην υπεράσπιση των βασικών ευρωπαϊκών αξιών σε εθνικό, ενωσιακό και διεθνέ επίπεδο και τη δέσμευση για στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ενημέρωσε την Αντιπρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τι πρωτοβουλίε τη κυβέρνηση. Για την καθιέρωση πρόσθετων δικλείδων ελέγχου στη λειτουργία των υπηρεσιών ασφαλεία. Χαιρέτησε επίση την Ευρωπαϊκή Πράξη για την Ελευθερία των Μέσων Ενημέρωση, το European Media Freedom Act, το νέο σύνολο δηλαδή κανόνων, το οποίο πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προστασία του πλουραλισμού και τη ανεξαρτησία των μέσων μαζική ενημέρωση στην Ευρώπη. Και επεσήμανε ότι η θεσμοθέτηση ενό ενιαίου πλαισίου θα αποτελεί στο εξή το πιο ασφαλέ και αντικειμενικό κριτήριο για το επίπεδο πλουραλισμού και πολυφωνία σε κάθε κράτο μέλο. Τέλο, ενημέρωσε ότι πολλέ από τι πρόνοιε του καινούριου πλαισίου, τη πράξη δηλαδή για την ελευθερία των μέσων ενημέρωση, είτε αποτελούν ήδη μέρο τη ελληνική νομοθεσία, είτε έχουν περιληφθεί στο σχέδιο για την ενίσχυση τη δημοσιότητα και διαφάνεια στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. Την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου, η κυρία Γιούροβα συμμετείχε σε προγραμματισμένη συνάντηση με την ομάδα εργασία συντονισμού, την Task Force δηλαδή, για τη διασφάλιση τη προστασία, τη ασφάλεια και τη ενίσχυση. Τη θέση των δημοσιογράφων και άλλων επαγγελματιών των μέσων ενημέρωση, που συγκροτήθηκε στη χώρα μα τον περασμένο Ιούλιο και στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι έξι υπουργείων όλων των δημοσιογραφικών ενώσεων τη χώρα, Πανεπιστημιακών Τμήματων Δημοσιογραφία και Μέσων Μαζική Ενημέρωση, Ενώσεων Φωτορεπόρτερ, τη ΕΡΤ, του Αθηναϊκού Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων και άλλων. Η κυρία Γιούρεβα συνεχάρει τη Γενική Γραμματεία και Ενημέρωση και τον Γενικό Γραμματέα τον κύριο Γαλαμάτη για τη συγκρότηση τη ομάδα αυτή και σημείωσε ότι η Ελλάδα με αυτή την πρωτοβουλία πρωτοστατεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώ δεν υπάρχει σε άλλη χώρα κράτο μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση αντίστοιχη πρωτοβουλία. Επεσήμανε ότι η ελευθερία του τύπου και η ασφάλεια των δημοσιογράφων αποτελεί προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και χαιρέτησε τη στενή συνεργασία τη ελληνική κυβέρνηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προώθηση των δημοσιογραφικών ελευθεριών και αξιών. Τέλο, παρουσιάστηκαν οι θεματικέ ενότητε πάνω στι οποίε εργάζεται η Task Force. Τόσο κατόπιν των συστάσεων τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή προ τα κράτη-μέλη, όσο και ω προ τι αντίστοιχε επισημάνσει του Συμβουλίου τη Ευρώπη, οι οποίε προωθούνται σε διεθνέ αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μετά την πρόοδο των εργασιών τη ομάδα, θα αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετική έκθεση πεπραγμένων έω την προσεχή άνοιξη. Ευχαριστώ πολύ και παρακαλώ για τι ερωτήσει σα. Κύριε Εκπρόσωπε, υπάρχει κάποια εξέλιξη σχετικά με ένα ενδεχόμενο ραντεβού του Κυριακού Μητσοκριτάκη, του Έλληνα Πρωθυπουργού, με τον Ταγί Περντογάν, στην άτυπη σύνοδο στην Πράγα. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, εάν ο Τούρκο πρόεδρο, ο οποίο αυτό είναι που έχει δυναμητήσει το κλίμα μεταξύ των δύο ηγετών με τι γνωστέ του δηλώσει, επιδιώξει κάποια συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, η ελληνική πλευρά θα το αξιολογήσει και θα τα αποκριθεί θετικά. Κύριε εκπρόσωπε, η Επιτροπή ΠΕΓΑ του Ευρωκοινοβουλίου έστειλε επιστολή στη Europol σχετικά με τη χρήση κακόβουλου λογισμικών σε Ελλάδα, Ουγγαρία, Ισπανία και Πολωνία. Μάλιστα, φαίνεται πω εκφράζονται αμφιβολίε για το πόσο πρόθυμε είναι οι εθνικέ αρχέ να ερευνήσουν τι υποθέσει. Πώ βλέπει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο να υπάρξει έρευνα για την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων από την Europol, Νομίζω ότι όλε οι αρμόδιε αρχέ όλη την Ευρώπη οφείλουν να συνεργαστούν και να ψάξουν αυτό το θέμα των κακόβουλων λογισμικών. Η ελληνική δικαιοσύνη και οι ελληνικέ αρχέ ήδη κινούνται προ την κατεύθυνση αυτή. Είναι πολύ γνωστό. Ότι οι ελληνικέ κρατικέ ασφαλεία δεν έχουν προμηθευτεί και δεν χρησιμοποιούν αυτό το λογισμικό, όμω μα απασχολεί και εμά, όπω και άλλε ευρωπαϊκέ χώρε, τη Γαλλία, την Ισπανία, το Βέλγιο, ε, Πολωνία, χώρε που έχουν παρατηρηθεί ε, κρούσματα με αυτό το είδο τα κακόβουλα λογισμικά, να δούμε δικλείδε ασφαλεία, έτσι ώστε να μην ε, συμβαίνουν παράνομε παρακολουθήσει μέσω αυτών των κακόβουλων λογισμικών. Στο πλαίσιο αυτό, είναι καλοδεχούμενη κάθε πρωτοβουλία εθνικών και ευρωπαϊκών αρχών, έτσι κι αλλιώ απαιτείται συνεργασία, προκειμένου να δοθεί απάντηση ε, στο ζήτημα αυτό. Ο κύριο Σακάρ και ο κύριο Ερντογάν επανέρχονται σήμερα. Ο κύριο Σακάρ επιμένει ότι παραβιάζουμε το άρθρο 12 τη Λοζάνη και το 14 τη συνθήκη των Παρισίων, στρατιωτικοποιώντα τα νησιά με την ίδια επιχειρηματολογία που έχει αναπτύξει το προηγούμενο διάστημα. Και ο κύριο Ερντογάν λέει ότι η Τουρκία δεν χωράει στα 780.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα τη επικράτειά τη. Ποια είναι η απάντηση τη ελληνική κυβέρνηση και αν όλα αυτά τα ζητήματα θα τα θέσει και με ποιον τρόπο στην Σύνοδο την Πέμπτη και την Παρασκευή ο Έλληνα Πρωθυπουργό, ειδικά στη Σύνοδο που θα είναι παρόν και ο κύριο Σερδογάν. Ο Έλληνα Πρωθυπουργό πάντοτε ε, ενημερώνει με υπευθυνότητα του εταίρου, του συμμάχου του ομολόγου του για τα ζητήματα τη τουρκική προκλητικότητα, η οποία το τελευταίο διάστημα έχει αποκτήσει εξωφρενικά χαρακτηριστικά. Απέναντι σε αυτά τα εξωφρενικά χαρακτηριστικά των προκλήσεων, η χώρα παραμένει ψύχρεμη και συμπεριφέρεται με την αυτοπεποίθηση μια χώρα που έχει το διεθνέ δίκαιο με το μέρο τη, που έχει του συμμάχου στο πλευρό τη και που έχει επαρκέστατη αποτρεπτική ισχύ για να ανταποκριθεί στην οποιαδήποτε πρόκληση. Ε, κύριε εκπρόσωπε, εφόσον γίνει αυτή η συνάντηση, θα ήθελα να σα ρωτήσω με τον κύριο Ερντογάν... ποια θα είναι η ατζέντα, τι, θα, τι είναι διατεθειμένη να συζητήσει ε, η ελληνική πλευρά και αν θεωρείτε ότι θα μπορούσε να είναι το έναυσμα για να ξεκινήσουν οι διερευνητικέ και τα μέτρα οικοδόμηση εμπιστοσύνη. Νομίζω ότι είναι πολύ πρόωρο για να πούμε οτιδήποτε. Εάν υπάρξει η πρόθεση από την πλευρά τη Τουρκία για μια τέτοιου είδου συνάντηση, θα αξιολογήσουμε με θετική διάθεση το να γίνει η συνάντηση αυτή. Είναι γνωστέ οι κόκκινε γραμμέ, είναι γνωστή η απάντηση και η αποδόμηση σε αυτή την εξωφρενική, προκλητική, απαράδεκτη ρητορική τη Τουρκία το τελευταίο διάστημα. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κάτι παραπάνω προ την κατεύθυνση αυτή. Κύριε εκπρόσωπε, ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠΔΕΗ έκανε λόγο, προέβλεψε δελτίο ρεύματο το χειμώνα και προγραμματισμένα blackout για να αντέξει το σύστημα. Υπάρχει τέτοιο φόβο. Δεν βρισκόμαστε εκεί. Έχουμε κάνει τα πάντα προκειμένου να μην υπάρχουν διακοπές ούτε για τα νοικοκυριά ούτε για τις επιχειρήσεις. Να εφαρμόσουμε όλα αυτά που έχουμε προγραμματίσει και στο πλαίσιο της εξοικονόμησης έτσι ώστε να μην βρεθούμε αντιμέτωποι με ακραία σενάρια. Σα είπα και προηγουμένω, αναφέρθηκα και στην πρόσφατη συμφωνία τη ΔΕΠΑ εμπορία με την Total για να εξασφαλίσουμε πάρκια στο φυσικό αέριο μέσω φορτίων LNG μακριά από τι προμήθειε, άλλε προμήθειε μάλλον εκτό τη ρωσική πηγή, έτσι ώστε να μην βρεθούμε αντιμέτωποι με τέτοιου είδου ακραία σενάρια. Κάναμε και θα εξακολουθούμε να κάνουμε ό,τι είναι εφικτό και δυνατό για να μην αντιμετωπίσουμε τόσο μεγάλα προβλήματα. Καλό μεσημέρι κύριε εκπρόσωπε. Πριν από λίγο, το κόμμα τη εξωματική αντιπολίτευση ζήτησε από την κυβέρνηση να τοποθετηθεί για την αρχαιοκαπηλική, όπω σημειώνει, προέλευση τη συλλογή Στέρν. Και διαρωτάται αν σκοπεύει η κυβέρνηση να νομιμοποιήσει και άλλε πτυχέ του οργανωμένου εγκλήματο. Και σύντι άλλε, ζητά και την παρέμβαση του εισαγγελέα για την παράνομη, όπω ισχυρίζεται, συμφωνία. Ποια είναι η τοποθέτησή σα. Όλε οι κινήσει τη ελληνική κυβέρνηση βρίσκονται μέσα στο πλαίσιο που ορίζουν οι νόμοι και που διέπουν οι θεσμικέ διατάξει που υπάρχουν για τη διαχείριση των συλλογών και των ευρημάτων των συλλογών αυτών. Όλε. Πάντα μέσα στου νόμου. Ah, σα ευχαριστώ πολύ. Ε, το πέρα, τα, κόμματα τη αντιπολίτευση και δύο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορούν από χθε ότι ενώ υπήρχαν έγγραφε καταγγελίε από τριετία και διετία για τα όσα συμβαίνουν στην Πολυτεχνούπολη, τότε εν ούτε η αστυνομία είχε παρέμβει, ούτε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δημοσία Τάξεω είχε δώσει τέτοια εντολή. Για... Τι ακριβώ έχει συμβεί στην Πολυτεχνούπολη, είχατε τέτοιε έγγραφε καταγγελίε, όπω άλλο λέει και ο Πρίτανης εκεί του Πολυτεχνείου. Νομίζω ότι έχει απαντηθεί το θέμα σε όλη τη διάσταση από το αρμόδιο Υπουργείο, από τον Υπουργό, από τι υπηρεσίε. Ε, αλλά εκείνο που σε καμία περίπτωση κανεί δεν μπορεί να αμφισβητήσει είναι ότι εξαιτία ενό θεσμικού πλαισίου και μια αλυσίδα πρωτοβουλειών που έχουν απεικθεί από το 2019 και μετά, έχει καταστεί εφικτή η αντιμετώπιση των αιστιών ανομία στα πανεπιστημιακά ιδρύματα και σε πανεπιστημιακούς χώρου όπω είναι και οι φοιτητικέ αιστείε. Ο νόμος για το άσυλο, στον οποίο λησαλέα αντιτάχθηκε η αξιωματική αντιπολίτευση, η ίδρυση τη Πανεπιστημιακή Αστυνομία, τα σχέδια ασφάλεια των πανεπιστημίων, η διαφορετική κουλτούρα που εμπεδώνουμε με του νόμου που ψηφίζουμε στην ελληνική κοινωνία. Το αποτέλεσμα ότι έχουμε μαζί μα συντριπτική πλειοψηφία τη πανεπιστημιακή κοινότητα, των φοιτητών τη ελληνική κοινωνία, μα οδηγεί στο αυτονόητο ότι η χώροι των πανεπιστημίων είναι για του φοιτητέ, είναι για τη γνώση, είναι για την ελεύθερη ανταλλαγή ιδεών, δεν είναι για βαριοπούλε, δεν είναι για στυλιάρια, προφανώ δεν είναι για όπλα, για ναρκωτικά, για κλοπημαία και για όλα αυτά τα απαράδεκτα τα οποία βήμα-βήμα η ελληνική αστυνομία σε συνεργασία με τις άλλες αρμόδιες αρχές, αντιμετωπίζει. Άλλωστε, συνολικά η εικόνα που έχουμε στην πανεπιστημιακή κοινότητα σε ό,τι αφορά τα θέματα ασφάλεια και λειτουργίας τα τελευταία τρία χρόνια είναι πολύ βελτιωμένη σε σχέση με αυτά που είχαμε το προηγούμενο διάστημα. Να ρωτήσω κάτι από αυτού, κύριε Κρούσουπε. Ε, ε, συγγνώμη, αλλά ε, επειδή το νομικό πλαίσιο, όπω ξέρω, τα τελευταία δέκα χρόνια επιτρέπει την παρέμβαση επέμβαση της αστυνομία όπου υπάρχει παρανομία, αυτό συνδέεται με την καταγγελία από την αντιπολίτευση ότι επίτηδες το αφήσατε και επίτηδες το χρησιμοποιείτε τώρα για λόγους ε, ε, πολιτική εκμετάλλευσης. Δεν υπάρχει τίποτα που να έχει αγνοηθεί. Η αστυνομία έχει απαντήσει. Το Υπουργείο Προστασία του Πολίτη έχει απαντήσει. Δεν είναι αλήθεια ότι πάντοτε επιτρέποταν ε, οι. Η είσοδο τη αστυνομία χρειαζόταν και να... διαδικασίε, χρειαζόταν η εγκληματική ενέργεια να πιστοποιηθεί. Ε, Πολλέ φορέ οι ενέργειε ήταν στην κρίζα ζώνη και οι Πριτάνοι έπρεπε να συγκαλέσουν όργανα για να αποφασίσουν αν θα πρέπει να κληθεί η αστυνομία ή όχι. Όλα αυτά έχουν εξαιρετικά απλοποιηθεί με το θεσμικό πλαίσιο που έχουμε διαμορφώσει τα τελευταία χρόνια. Από εκεί και πέρα η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι ό,τι αφορά την πανεπιστημιακή εκπαίδευση ε, δεν διαχειρίζεται το ζήτημα με όρου επικοινωνιακού και εντυπωσιασμού σα ίσα. -ίσα με πολύ σωστά μελετημένα και προσεγμένα και καλά ζυγισμένα βήματα, αντιμετωπίζουμε τις αιστείες της ανομίας, έτσι ώστε να αποδοθούν οι πανεπιστημιακοί χώρες στους φοιτητέ. δεν έχουν καμία δουλειά μέσα στα πανεπιστήμια, ούτε οι συμμορίες σαν και αυτή που εξαρθρώθηκε ε, την ελληνική αστυνομία την περασμένη εβδομάδα, ούτε φαινόμενα καταλήψεων σε χώρους οι οποίοι υπάρχουν για να προάγουν την επιστημονική γνώση, την έρευνα και τη μόρφωση των παιδιών ο Πρωθυπουργό του άρθρου στο Bloomberg επανέρχεται στο θέμα του πλαφών στο φυσικό αέριο. Σε ένα σημείο του άρθρου του σημειώνει ότι έχει κατά νου ένα ε, συγκεκριμένο να το, το, όριο για την τιμή του φυσικού ε, αερίου, αλλά ε, είναι, απο, είναι όπως σημειώνει εμπιστευτικών διαπραγματεύσεων μεταξύ των κρατών μελών και δεν το αποκαλύπτει. Ε, η ερώτηση είναι αν στην Πράγα θα κατατεθεί συγκεκριμένη πρόταση η οποία θα τεθεί στου εταιρού από τι 15 στους υπόλοιπους από τις 15 χώρες που συμφωνούν σε αυτή τη διαδικασία και αν επί αυτής της πρότασης θα υπάρξει κάποια, κάποια άλλη κίνηση από την πλευρά της κυβέρνησης και των άλλων κρατών που συμφωνούν. Είναι σίγουρο το ενεργειακό θα, συναντ... θα συζητηθεί στην Πράγα και, μάλιστα, η ελληνική κυβέρνηση, ο Έλληνα Πρωθυπουργό, θα αφιερώσει πολύ μεγάλο χρόνο στο τοποθετήσει του και στι ομιλίε του εκεί, σε ό,τι αφορά την ανάγκη ανάληψη πρωτοβουλειών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην κατεύθυνση του ενεργειακού. Οπότε, προφανώ και το ενεργειακό θα. Θα συζητηθεί, είναι γνωστέ οι θέσει τη ελληνική πλευρά. Έχουμε μπροστά μα το ορόσημο του συμβουλίου τη Συνόδου Κορυφή της Βρυξέλλε. Εκεί ε, είναι, νομίζω, πλέον απολύτω επιτακτική και κατανοητή από του πάντε η ανάγκη να υπάρξουν συγκεκριμένε πρωτοβουλίε και μέτρα. Και η ελληνική κυβέρνηση, όπω ήταν, θα εξακολουθεί να είναι επισπέμδουσα προ την κατεύθυνση αυτή. Αναφερθεί ο Πρωθυπουργό του Sunday Times στο ζήτημα των υποκλοπών. Επισήμανε μεταξύ άλλων τα εξή. Δεν έχω καταφέρει να ξεκαθαρίσω την υπόθεση. Οι εξηγήσει δεν ήταν επαρκεί και γι' αυτό έπρεπε να αποπέμψω δύο άτομα. <κυρίζει> Εφόσον οι εξηγήσει δεν ήταν επαρκεί, γιατί δεν κλήθηκαν ω μάρτυρε στην Επιτροπή κ. Κοντολών και Δημητριάδη και οι εργασίε έκλεισαν χωρί την κατάθεση των δύο που αποτελούν και δύο κεντρικά πρόσωπα στην υπόθεση. Ευχαριστώ. Πρωθυπουργό στη συνέντευξή του Σάντι Times επανέλαβε αυτά που από την πρώτη στιγμή έχει πίσω ότι αφορά το ζήτημα τη νόμιμη επισύνδεση στο τηλέφωνο του κ. Ανδρουκλάκη. Θα ήθελα να συνεχίσω στο ερώτημα του συναδέλφου. Ο Πρωθυπουργό έκανε λόγο για μια σφίνα σε μια πιθανή συνεργασία. Και αυτό που την έβαλε το πέτυχε, είπε. Ποιο ήταν αυτό που έβαλε αυτή τη σφίνα σε αυτή την πιθανή συνεργασία, Και θέλω να ρωτήσω αν και εφόσον γίνεται κουβέντα για μια πιθανή συνεργασία, προϋπήρξε διάβλος επικοινωνίας με το ΠΑΣΟΚ. Ευχαριστώ. Τίποτα δεν προϋπήρξε και τίποτα δεν αναιρεί το γεγονός ότι σε ένα ε, τοπίο που εξαιτία τη απλή αναλογική υπήρχε η, η σύγχυση, προφανώς ορισμένοι θα ήταν ωφελημένοι με το να δυναμητήσουν τις σχέσεις Μεταξύ χώρων. Ο Πρωθυπουργό είπε τα αυτονόητα πράγματα, δεν χωράει κανένα παραπάνω σχόλιο σε αυτήν την ιστορία. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά το εκλογικό τοπίο, ισχύουν αυτά που έχουμε πει. Εμεί πιστεύουμε στι ισχυρέ κυβερνήσει, πιστεύουμε στι αυτοδύναμε κυβερνήσει, αυτέ θα επιδιώξουμε στο πλαίσιο τη ενισχυμένη αναλογική μια ισχυρή, αυτοδύναμη κυβέρνηση, χωρί όμω ε, κομματικέ παροπίδε στην οπτική τη και χωρί ε, προαπαιτούμενα κομματικά διαβατήρια στη λειτουργία τη, άλλωστε έχουμε. Αποδείξει την πολυφωνία και την πολυσυλλεκτικότητα σε ό,τι αφορά την κομματική προέλευση, αλλά την απόλυτη συμφωνία και προσήλωση σε ό,τι αφορά τον προσανατολισμό που πρέπει να έχει χώρα και κατά τη διάρκεια αυτή τη κυβερνητική μα θητεία. Κύριε Εκπρόσωπε, η υπόθεση των παρακολουθήσεων έχει προκύψει πριν τι 15 Αυγούστου, δηλαδή κοντεύουν δύο μήνε. Ε, είχα ξαναρωτήσει ότι υπάρχει έρευνα των ελληνικών αρχών για τα παράνομα λογισμικά που λειτουργούν στην ελληνική επικράτεια και σε ποιο σημείο είναι αυτή η έρευνα ή έχει εγκαταληφθεί. Προφανώς και υπάρχει έρευνα. Καταρχήν έχει υποβληθεί μηνυτήρια αναφορά, νομίζω παραπάνω από μία. Οπότε ε, η ελληνική δικαιοσύνη έχει κινητοποιηθεί προς την κατεύθυνση αυτή, αξιοποιώντας ε, όποιο, όποια διοκτική αρχή, όποια αρμόδια υπηρεσία, η ίδια θεωρεί. Και νομίζω ότι στην πορεία της έρευνας, ανάλογα με τα ευρήματα και την πορεία ολοκλήρωση, θα υπάρχει και αντίστοιχη ενημέρωση. Όπω κάθε έρευνα που είναι ανοιχτή, ε, δεν προκύπτει η ενημέρωση κατά τη διάρκεια τη έρευνα. Είναι πάγια τακτική και των διοικητικών αρχών και τη ελληνική δικαιοσύνη. Αλλά ναι, η έρευνα είναι ανοιχτή και όλοι περιμένουμε απαντήσει από την ολοκλήρωσή τη. Νομίζω πω ο Πρωθυπουργό, διορθώστε με αν κάνω λάθο, είπε ότι να βάζουμε την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη πάνω από το εθνικό συμφέρον. Ισχύει η φράση αυτή και τι συνιστά κάποιο είδου αλλαγή δόγματο εξωτερική μα πολιτική. Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη πρέπει να υπάρχει για να προάγει τα δικαιώματα και να απαντά στι ανάγκε των λαών τη Ευρώπη, των λαών των κρατών μελών τη Ευρώπη. Αυτό είναι μια αυτονόητη και απαράβατη αρχή και νομίζω ότι είναι και στι μέρες και στι εποχέ που ζούμε επιτακτική ανάγκη από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρώπη οφείλει να δώσει απαντήσει στι προκλήσει που αντιμετωπίζουν όλοι οι λαοί. Το έκανε με επιτυχία την περίοδο τη πανδημία. Δεν το κάνει με την ταχύτητα που απαιτείται ή με τα αντανακλαστικά που έδειξε την περίοδο τη πανδημία σήμερα. Μία ερώτηση για τα ελληνικουρκικά, κύριε <σχυριακά> εκπρόσωπε. Είχαμε χθε μία συνάντηση του Συμβουλίου Εθνική Ασφάλεια των ΗΠΑ με τον κύριο Καλίνη <σχυριακά> στην Κωνσταντινούπολη. Θεωρείται ότι οι ΗΠΑ έχουν αναλάβει έναν ρόλο στο ο κύριο Ερντογάν να αλλάξει μυαλά, να αλλάξει στάση καθώ οδηγούμαστε και προ την Πράγα. Και επίση θα να σα ρωτήσω, επειδή βλέπουμε διάφορα δημοσιεύματα στον τύπο, ότι μια τουρκική αντιπροσωπεία πηγαίνει στην Λιβύη και υπάρχουν κάποιε διαρροέ για συσσαγωγικά μίσθωση τη Λιβικής ΑΟΣ. Αν θεωρείτε ότι υπάρχει ε, περίπτωση να υπάρχει μια νέα πρόκληση, ίσω νοτίω τη Κρήτη, στο λεγόμενο τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Παρακολουθούμε όλε τι εξελίξει και οφείλουμε να είμαστε σε, σε εγρήγορση. Ε, από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τι ΗΠΑ, εκείνο που κρατάμε και που γνωρίζουμε... είναι αφενός μεν οι δημόσιες παρεμβάσεις και τοποθετήσεις... Αμερικανών αξιωματούχων... σε ό,τι αφορά την προκλητική στάση της Τουρκίας... σε ό,τι αφορά το ότι είναι αδιαπραγμάτευτη η κυριαρχία... και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα... σε ό,τι αφορά το ότι είναι απαράδεκτος, αδιαπραγμάτευτος ο σεβασμός... πάνω στο διεθνές δίκαιο... αλλά και τις τελευταίες εξελίξεις στο Κογκρέσο... όπου και εκεί έχει καταστεί σαφές στην Τουρκία ότι η τακτική την οποία εφαρμόζει δεν είναι τακτική που μπορεί να, αλλαγεί, να οδηγήσει σε κάτι διαφορετικό από αυτό που ισχύει ό,τι αφορά την προμήθεια αμυντικού υλικού από τι ΗΠΑ. Αυτά είναι τα γεγονότα, αυτέ είναι οι δημόσιε δηλώσει, εκεί μένουμε και θεωρούμε ότι είναι αυτονόητο ότι και η συμμαχοί μα και οι μεγάλε δυνάμει του πλανήτη μα αλλά και όλο ο κόσμο που σέβεται το διεθνέ δίκαιο, στέκεται απέναντι σε οτιδήποτε έχει αναθεωρητική διάσταση, σε οτιδήποτε έχει μια διάσταση πρόκληση προβλημάτων στη γειτονιά μα, στην περιοχή μα, στην περιοχή του Μεσογείου. Ευχαριστώ.